Έτσι και σήμερα έχω την μεγάλη, μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε επιτέλους μια κυρία στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μια κυρία η οποία και μόνο το βιογραφικό της τρομάζει και σε αφήνει με ανοιχτό το στόμα. Έναν άνθρωπο που πραγματικά είναι τεράστια η τιμή που μας κάνει να βρίσκεται σήμερα το πρωί μαζί μας. Αυτή δεν είναι άλλη από την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια. Πάνω από 2, 4, 8, 9, 10 φορές, δεν ξέρω και πόσες φορές, πρωταθλήτρια Ελλάδος του Taekwondo. Έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Καρπαθάκη. Κυρία Καρπαθάκη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Τι κάνετε, είστε κάνετε. Στην Αθήνα σας βρίσκουμε. Είμαι στην Αθήνα, ναι. Τι κάνετε, είστε καλά. Αν θέλετε να μιλάμε και στον ελληνικό. Με μεγάλη μου χαρά. Με μεγάλη μου χαρά, Μαρία. Με μεγάλη μου χαρά. Ωραία, ωραία. Μαρία... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Δικιά μου η τιμή να βρίσκομαι μαζί σας. Και να ξέρετε ότι έχω ιδιαίτερη αγάπη στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Έχω πολύ, πολύ καλούς φίλους. Και είναι μεγάλη χαρά που είμαι κοντά σας αυτό το πρωινό. Και τώρα που είπατε ότι έχετε πολλούς φίλους, η αλήθεια είναι ότι τελικά ο κόσμος είναι πάρα πολύ μικρό, γιατί λίγο με την προεργασία και τις συζητήσεις που κάναμε τις προηγούμενες μέρες, βρήκαμε ότι έχουμε και εμείς ακόμα κοινούς γνωστούς. Τελικά ο κόσμος είναι πολύ μικρός. Ναι. Ακριβώς. ακριβώς. Λοιπόν, Μαρία Καρπαθάκη, η Μαρία, αν ισχύουν οι πληροφορίες, ξεκίνησε Taekwondo και μετά από 6 μήνες πήρε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε αγωνές. Ισχύει αυτό? Σωστά. Σωστά. Ξεκίνησα στην ηλικία των 10 χρονών, 10 ετών, μετά από παρόντιση του μπαμπά μου, των γονιών μου γενικότερα, βλέποντας το μέλλον ότι θα ήταν λίγο δυσίωνο, γενικά προς την εγκληματικότητα και όλα αυτά τα πράγματα, mm-hmm. επέλεξε ο μπαμπάς μου να μας γράψει το Taekwondo σε μια πολεμική τέχνη, ώστε μεγαλώνοντας, αν χρειαστεί κάτι, αν μας συμβεί κάτι, είτε στο σχολείο είτε στο δρόμο, να μπορούμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα το Taekwondo. Εφόσον λοιπόν ξεκίνησα και μου άρεσε το άθλημα, mm-hmm. αφοσιώθηκα από την πρώτη στιγμή στο άθλημα και δεν άρχισε να έρθει και η επιτυχία. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά δηλαδή, λόγω ηλικίας. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Ακριβώς. Και κατέχασα έτσι το πρώτο μετάλλιο στη Νότια Ελλάδα, κάτι που κρεμάστηκε στο στήθος μου και ένιωσα φοβερά συναισθήματα και λέω, πλέον είμαστε εδώ. Το άθλημα αυτό θα το ακολουθήσω για μια ζωή. Και έτσι έγινε. Ο μπαμπάς δηλαδή ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά το έκανε για να σας μάθει μια πολεμική τέχνη, για, σαν αυτοάμυνα δηλαδή. Ακριβώς. Και μιας που σας λέω για τον πατέρα μου, μιας και δεν είναι στη ζωή ο μπαμπάς μου, mm-hmm. Φάνηκε και φαίνεται πόσο σημαντικό είναι στις μέρες μας να ξέρουμε μια πολεμική τέχνη. Επιτακτική ανάγκη για όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι επιτακτική ανάγκη, όπως πολύ σωστά το λέτε. Δυστυχώς οι εποχές που ζούμε δεν θέλει, ειδικά στα κορίτσια, και εγώ όντας πατέρας 2 κοριτσιών, η αλήθεια είναι ότι η σκέψη μου είναι προς τα εκεί. Ακριβώς. Ας μην κάνουν τα παιδιά πρωταθλητισμό. Όμως καλό είναι να μάθουν μια πολεμική τέχνη, να μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους. Και ξεκίνησα και εγώ, mm-hmm. έτσι ξεκινάνε και τα παιδιά. Σε τι ηλικία περίπου, κυρία Μαρία, σε ποια ηλικία πιστεύεις ότι είναι... Ναι. Σε ποια ηλικία πιστεύεις ότι πρέπει ένα παιδί, είναι καλό να ξεκινήσει να μπει σε αυτό το χώρο, το Taekwondo? Συνήθως τα παιδάκια ξεκινάνε από 5-6 χρονών. Όμως έχουμε και μικρότερες ηλικίες, αν το παιδί συνεργάζεται και έχει αντίληψη λίγο. Mm-hmm. Αν συνεργάζεται το παιδάκι, μπορούμε να το έχουμε και από 4. Έχουμε και 3,5 χρονών παιδάκια στα γυμναστήρια. Οπότε είναι θέμα του παιδιού πώς αντιλαμβάνεται τα χώρο, πώς αντιλαμβάνεται τα παιδάκια δίπλα του. Γιατί στην αρχή ο χαρακτήρας της προπόνησης είναι πιο πολύ ψυχαγωγικός. Ναι, παιχνιδάκι. Δεν είναι ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δεν είναι καθαρά η πολεμική τέχνη. Και προσπαθεί το παιδάκι, προσαρμόζεται και μπαίνει σιγά σιγά στη διαδικασία στο να μάθει. Θεωρείς ότι χρειάζεται κάποιος ιδιαίτερος εξοπλισμός για να ξεκινήσει ένας γονιός να πάει το παιδί του? Είναι, δηλαδή, Όχι. Έχει κόστος? Έχει φορμούλα του. Αυτό θέλουμε να μας ενημερώσεις. Έχει ένα μηνιαίο κόστος. Ναι, εντάξει. Βεβαίως, έχει ένα μηνιαίο κόστος. Mm-hmm. Ειδικά σε αυτές τις ηλικίες είναι πάρα πολύ χαμηλό. Όταν όμως δει το παιδάκι μεγαλώνοντας
ότι είναι σε έναν δρόμο που θέλει να το ακολουθήσει, υπάρχει μια μικρή επιβάρηση παραπάνω, γιατί πρέπει να πάρει τον εξοπλισμό του, τα προστατευτικά του, αν και στα περισσότερα σωματεία, γυμναστήρια, τα παρέχουν αυτά. Μάλιστα. Αν όμως, σας είπα και πριν, σου είπα μάλλον και πριν, mm-hmm. ότι θέλει να συνεχίσει να έχει το δικό του εξοπλισμό, θα επιβαρυνθεί λίγο παραπάνω. Γενικότερα όμως, θέλω να μου δίνετε αυτή την μπάσα τώρα, που δίνεις αυτή την μπάσα, γενικότερα έχει ένα κόστος στο να κάνεις αθλητισμό. Δεν είναι οι εποχές όπως ήμασταν εμείς τα ναι. προηγούμενα χρόνια. Σωστά. Γενικά και το άθλημά μας τα τελευταία χρόνια έχει γίνει λίγο ακριβό. Και με αυτό που, με την ερώτηση αυτή και με την, όπως γνωρίζεις, ότι έχω βάλει και την υποψηφιότητά μου ως μέλος στο ΔΣ. Θα τα πούμε όλα αυτά, ναι, φυσικά. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει λίγο να τα δούμε διαφορετικά. Και εσύ τώρα μου δίνεις ωραία πάσα. Και εσύ τώρα μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η Μαρέη Καρπαθάκη είναι υποψήφια για την Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό για το ΔΣ, με επικεφαλή τον Ολυμπιονίκη μας, τον Μιχάλη τον Μουρούτσο. Πριν πάμε σε αυτό και θα σε ρωτήσω και θα κάνουμε, θέλω λίγο να μου πεις ποιες είναι και οι σκέψεις της Μαρίας Καρπαθάκης, του Μιχάλη Μουρούτσου, ώστε να βοηθήσουν το Taekwondo. Ένα Taekwondo το οποίο, ξέρεις τι γίνεται, το είπα και κατηδίαν, ότι προσπαθώ λίγο να αναφέρουμε στον κόσμο ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν κάνει περήφανη την Ελλάδα. Μας έχετε φέρει επιτυχίες, έχετε ανεβάσει την ελληνική σημαία παγκόσμια στην πρώτη θέση και δυστυχώς δεν έχετε την ανάλογη προβολή. Γι' αυτό λοιπόν και χαίρομαι ακριβώς. πολύ που βρίσκεσαι εδώ πέρα μαζί μας για να μας βοηθήσεις. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε από τα απλά και όπως σε ρώτησα σήμερα για την ηλικία, θα ήθελα να μου πεις, είναι επικίνδυνο σαν άθλημα για να πάω εγώ το κορίτσι μου 5-6 χρονών να ξεκινήσει από θέμα τραυματισμών ή από θέμα. Ξέρετε, γιατί είναι πολεμική τέχνη. Λίγο να ξεκαθαρίσουμε το μυαλό μας ότι δεν είναι το ξύλο που βλέπουμε στον δρόμο, είναι ένα άθλημα. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα άθλημα. Σας πληροφορώ ότι πιο εύκολα μπορείτε να τραυματιστείτε σε ένα γήπεδο να πάτε να τρέξετε, παρά σε Taekwondo. Τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας. Mm-hmm. Τα παιδάκια, μικροί και μεγάλοι βασικά, έχουν τα προστατευτικά τους. Η προπόνηση είναι ελεγχόμενη και δεν τίθεται κανένα θέμα να φοβάται ο γονιός να πάει τα παιδάκια του ή τα παιδιά του σε μια πολεμική τέχνη, πόσο μάλλον στο Taekwondo. Είναι αυτό που είναι από τις πιο ευγενικές τέχνες το Taekwondo, πολεμικές τέχνες, να γνωρίζετε. Οπότε προτρέπω τους γονείς, εγώ που μιλάω σε σχολεία, μιλάω σε πανεπιστήμια, μιλάω σε διάφορους φορείς, προτρέπω τα παιδιά να ασχοληθούν με μια πολεμική τέχνη. Και για να μην εκεί παρεξηγηθώ, επειδή κάνω εγώ Taekwondo, δεν λέω Sony και δεν να πάνε κάνουν Taekwondo. Να κάνουν πολεμική τέχνη. Αυτό. Μαρία, πιστεύεις ότι ένα κοριτσάκι, γιατί και αγοράκι φυσικά, αλλά ένα παραπάνω τα κοριτσάκια που υποτίθεται, όχι υποτίθεται, που έχουν λίγο λιγότερη δυναμική σωματική δύναμη, έχουν λιγότερη σωματική δύναμη από ένα αγόρι, μπορεί μια ενασχόληση με το Taekwondo, ας πούμε, να τους παρέχει κάποιες πληροφορίες ώστε να μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους? Να σου πω, το Taekwondo συνδυάζει πολλά χαρακτηριστικά μαζί. Θα σου μάθει πειθαρχία, θα σου μάθει επιμονή, υπομονή, να έχεις αυτοέλεγχο. Θα σου δώσει την ανάλογη αυτοπεποίθηση. Είναι αλλιώς να περπατάς στον δρόμο και να έχεις έναν αέρα σιγουριάς για τον εαυτό σου, mm-hmm. κάνοντας μια πολεμική τέχνη. Και είναι αλλιώς να μην κάνεις τίποτα και με το παραμικρό να κομπιάζεις. Συνδυάζοντας λοιπόν την ερώτηση που μου κάνεις αυτή τη στιγμή, mm-hmm. και έχοντας, και μάλλον να είμαι στο επάγγελμα, αστυνομικός, mm-hmm. έχουμε λοιπόν πολλά περιστατικά που μας λένε οι ίδιοι οι παθόντες, οι παθούσες, ότι και ακόμα και οι κακοποιοί, ότι μπορούν να διακρίνουν, ντύνο μου, τον άνθρωπο, είτε άντρα είτε γυναίκα, από τη ματιά και από την ψυχολογία, αν είναι ευάλωτος ή όχι. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν, ανεξαρτήτου φύλου, έχει μια δυναμική, δεν πλησιάζεται εύκολα στο να είναι ένα εύκολο θύμα. Αυτό λέει πολλά αυτή τη στιγμή που σου λέω. Ναι. Όταν λοιπόν οχυρώνεις τον εαυτό σου, οχυρώνεις το σώμα σου, οχυρώνεις γενικότερα την ιδιοσυγκρασία σου, δεν είσαι εύκολο θύμα. Άρα καταλήγουμε ότι μέσα από ένα τέτοιο άθλημα όλα αυτά τα στοιχεία που σου είπα πριν τα αποκτάς. Άλλος βέβαια σε μικρότερο βαθμό και άλλος σε λιγότερο. Όμως τα αποκτάς.
Και έτσι λίγο βοηθάς τον εαυτό σου να είσαι λίγο καλύτερα αν και εφόσον σου συμβεί κάτι στον δρόμο ή οπουδήποτε. Μαρία, να σε ρωτήσω, όντας αστυνόμος, για να γνωρίζει και ο κόσμος ότι είσαι και αστυνόμος, βασικά έχεις τόσες πολλές, και είμαι πολύ, δηλαδή πραγματικά διαβάζεις, άμα διαβάζεις κάποιος το βιογραφικό σου, μένει με το στόμα ανοιχτό. Μία λοιπόν από αυτά είναι ότι είσαι και αστυνόμος, είσαι αστυνόμος Α και είσαι τμηματάρχης της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ελληνικής Αστυνομίας. Τώρα και με την υποψηφιότητά σου στο. Πότε είναι οι εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας? Αύριο. Αύριο είναι, δηλαδή αύριο. Μαζί με τις ΕΠΟ που είναι σήμερα. Αύριο. Όλες μαζί είναι. Ακριβώς. Να σου ευχηθούμε και καλή επιτυχία τότε. Τι είναι αυτό που θέλει να αλλάξει η Μαρία Καρπαθάκη μαζί με τον Μιχάλη Μουρούτσο για να κάνει πιο δελεαστικό το άθλημα στο ευρύ κοινό και να το γνωρίσει? Να σας πω, πριν σας πω τι θέλω να αλλάξω, να σας πω ότι η ομάδα που έχει επιλέξει ο Μιχάλης ο Μουρούτσος, ο χρυσός Ολυμπιονίκης μας, είναι εξαίρετη. Τα περισσότερα άτομα που απαρτίζουμε την ομάδα είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές, Ολυμπιονίκες, πανευρωπαϊκοί και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν θέλω να αναφέρω και σου κάνω αυτή την πάσα. Το επόμενο άτομο λοιπόν που θέλεις να αφιερώσεις και να το μάθει και όλη η Ελλάδα είναι η Αρετή Αθανασοπούλου. Ναι. Η Αρετή Αθανασοπούλου λοιπόν είναι Ολυμπιονίκης στο ταεκβοντό, είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, είναι αξιωματικός, είναι λοχαγός στον ελληνικό στρατό, είναι ο άνθρωπος που φάγαμε τα σωθικά μας, να το πω έτσι, μέσα στα τερέν και είμαστε μαζί στην ομάδα του Μιχάλη, ενώνουμε με λίγα λόγια τις δυνάμεις μας για να πάμε αυτό το άθλημα μπροστά. Και θα καταλήξω τώρα τι θέλουμε να κάνουμε. Το άθλημα λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχει λίγο βαλτώσει. Όταν μας δίνει τη δυνατότητα ο νέος αθλητικός νόμος να ασχοληθούμε με τα διοικητικά, και ας μην έχουμε ντύνο εμπειρία διοικητική, γιατί μας προστάθουν και αυτό. Κανένας... Αν μου επιτρέπεις, θεωρώ πολύ πιο σημαντικό έναν άνθρωπο που δεν έχει εμπειρία, αλλά έχει τη γνώση του αθλήματος, όντας αθλητής και παγκόσμιος πρωταθλητής και Ολυμπιονίκης, παρά από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σαν να βάλει σε μένα να διοικήσω το ταεκβοντό. Όσο καλός και να είμαι και τεχνοκράτης, δεν νιώθω. Όταν δεν νιώθεις το άθλημα, δεν νομίζω ότι μπορείς να διοικήσεις και σωστά. Ναι, θα σου πω, η ομάδα του Μιχάλη έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει πολλά, αλλά ένα από αυτά είναι αυτό που θα σου πω. Δεν έχει διοικήσει, είναι άθαρτη, είναι έντιμη. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν μας ενδιαφέρουν, Ντίνο μου, οι θέσεις. Αν δεν κάνουμε, αν εκλεγούμε. Και δεν κάνουμε, να πάμε σπίτια μας. Στο λέω έτσι όπως θα το έλεγα σε ένα φίλο μου στο σπίτι μου. Έτσι είναι. Και έτσι πρέπει, κάνουμε, και έτσι να, πρέπει να το βλέπουμε, ρε Μαρία. Δηλαδή λίγο να ξεκολλήσουμε από το να πιάσουμε μια θέση και να βολευτούμε. Να ξεβολευτούμε λιγάκι. Ακριβώς. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχουν λοιπόν άτομα που διοικούν το ταεκβοντό τα τελευταία 25 χρόνια και είναι ίδια. Έχουν προσφέρει, δεν ακυρώνω κανενός την προσπάθεια, όμως εκ των πραγμάτων, Ντίνο, όταν είσαι σε μια θέση τόσα χρόνια, ναι, δεν μπορεί να είσαι αποδοτικός το ίδιο όπως στην αρχή. Κάπου βαλτώνει αυτό. Κουράζεσαι, εμείς, βέβαια. Λοιπόν, με βέβαια. Την κίνηση, κουράζεσαι, δεν έχεις την ίδια όρεξη. Βέβαια, βέβαια. Δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορεί να είσαι λοιπόν το ίδιο αποδοτικός. Αυτή τη στιγμή που λοιπόν με το νέο αθλητικό νόμο που μας δίνει δυνατότητα να είμαστε κι εμείς, να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι για το ταεκβοντό, πήραμε την απόφαση μετά από πρόσκληση του Μιχάλη Μουρούτσου να αύριο στις εκλογές να βάλουμε κι εμείς την υποψηφιότητά μας. Αυτό τώρα που θέλω να πω στην ερώτησή σου, τι θα κάνουμε. Είναι πολλά αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Επιγραμματικά θα σου πω, το ταεκβοντό έχει γίνει ένα πολύ ακριβό άθλημα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Να υπάρχουν λιγότερες συνδρομές, να δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά της εθνικής ομάδος, να μην πληρώνουν από την τσέπη τους. Εκπροσωπούμε τη χώρα, Ντίνο, και τα παιδιά πληρώνουν από την τσέπη τους για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Επιμόρφωση. Πρέπει όλοι οι προπονητές, όλα τα σωματεία, να, αν όχι κάθε χρόνο, σε ταχτά χρονικά διαστήματα, να περνάνε σεμινάρια επιμόρφωσης. Είναι πάρα πολλά αυτά τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Πάρα πολλά. Εγώ δεν θέλω να κουράσω και τον κόσμο στο να... Γιατί δεν είμαι και πολιτικός. Ναι, όχι.
Επί της ευκαιρίας ήθελα να το συζητήσουμε και το θέμα των ρολογών. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ξέρω ότι είναι αύριο. Νόμιζα ότι είναι την επόμενη ή την μεθεπόμενη εβδομάδα. Αλλά μάλλον έκανα λάθος. Είναι Είχατε αύριο. Την προηγούμενη Κυριακή, Ντίνο, Α, ναι, και πήρε ναι. παράταση για την αύριο. Άντε, ωραία, όλα να πάνε και καλά. Είσαι ο τελευταίος που μιλάω έτσι δημόσια. Τέλεια. Αύριο τις εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι, θέλω να. Δεν ξέρω, μακάρι να επηρεάσουμε ανθρώπους, αλλά από εκεί πέρα πιο πολύ ήθελα στο αθλητικό κομμάτι να σε βγάλω. Είναι η αλήθεια. Δεν το κάνω επίτηδες δηλαδή για να σε βγάλω. Ακριβώς, ακριβώς. Να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι δεν έγινε. Γι' αυτό το λόγο, αλλά από τη στιγμή που είσαι εδώ πέρα και είναι μεγάλη μας τιμή. Εντάξει, δεν είναι, κάθε μέρα δεν έχουμε και τέσσερις ή τετράκιες φορές παγκόσμια πρωταθλήτριες και πρωταθλητές. Είσαι μια αθλήτρια η οποία όπου και αν πούμε το όνομά σου, όλοι σε γνωρίζουν. Και θεωρώ ότι είναι κακός που δεν σε γνωρίζουν ακόμη περισσότερο. Εγώ, Ντίνο μου, θέλω να με γνωρίζουν για το χαρακτήρα μου και για αυτά που πρεσβεύω. Ποτέ δεν είχα την απέτηση να με γνωρίζει ο κόσμος για τα μετάλλια μου. Γιατί μετάλλιο χωρίς χαρακτήρα δεν είναι μετάλλιο. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής. Επιλογής, ακριβώς. Αυτό είναι το μότο που με ακολουθεί. Το μότο σου είναι αυτό. Αυτό είναι το μότο μου. Αυτό είναι το μότο μου. Δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής. Έχω κοπιάσει πάρα πολύ για να τα καταφέρω. Και αυτό λέω και στα παιδιά. Θέλετε να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Θα προσπαθήσετε μέχρι τέλους για αυτό το στόχο. Τίποτα δεν έρχεται τυχαία. Γιατί αν θα έρθει κάτι Ντίνο, θα έρθει μια φορά τυχαία. Δεν θα ξαναεπαναληφθεί και δεν θα ξαναεπαναληφθεί. Αυτό. Ηλικία 10 χρονών λοιπόν η Μαρία Καρπαθάκη ξεκινάει το ταεκβοντό. Μετά από 6 μήνες παίρνει το πρώτο της χρυσός στους πρώτους αγώνες που παίρνει μέρος και περνώντας τα χρόνια γίνεται πρωταθλήτρια Ελλάδος. Φτάνει σε σημείο να είναι και παγκόσμια πρωταθλήτρια. Πώς είναι να είσαι εκεί πάνω, γιατί όλοι εμείς σας βλέπουμε εκεί πάνω και είναι τόσο έντονο το συνέστημα. Πώς είναι να είσαι στο βάθρο, να ακούς τον εθνικό ύμνο και να βλέπεις την ελληνική σημαία προς τιμή σου να ανεβαίνει? Στο πρώτο μου παγκόσμιο πρωτάθλημα που συμμετείχα, Ντίνο, ναι. Έχασα στον πρώτο αγώνα. Στο πρώτο μου παγκόσμιο. Mm-hmm. Έπαιξε με την καλύτερη αθλήτρια της κατηγορίας τότε. Ναι. Αυτό όμως δεν έκανε να απογοητευτώ. Έκασα σαν μικρό παιδάκι σε μια άκρη. Πόσο χρόνο ήσουν, Μαρία? Ήμουνα 18 χρονών. Mm-hmm. Πολύ μικρή. Πολύ μικρή. Όπως σου προείπα, είχα χάσει και τον μπαμπά μου λίγα χρόνια πιο πριν. Mm-hmm. Έχω άλλα 3 αδέρφια. Η επιβίωσή μας ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Έκασα λοιπόν στην άκρη του σταδίου εκεί σε ένα τερέν. Και έκατσα να δω όλη την κατηγορία. Αυτή η αθλήτρια εμένα που με κέρδισε, πού θα έφτανε. Αυτή η αθλήτρια λοιπόν βγήκε πρώτη στον κόσμο τότε. Mm-hmm. Εγώ τότε πείσμωσα, Ντίνο, ναι. Και είπα στους επόμενους μου αγώνες θα είμαι στο βάθρο. Δεν μπορεί, γιατί εγώ έπαιξα με την καλύτερη αθλήτρια της κατηγορίας τότε και την κόντραρα πάρα πολύ. Έκανα ένα στάδιο να σηκωθεί να δει ποια είναι η αθλήτρια που κοντράρει την καλύτερη. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν εμένα μου έδωσε έτσι δύναμη μέσα μου. Σε πείσμωσε. Έβαλα στόχο ότι την επόμενη. Με πείσμωσε, ναι. Έβαλα στόχο και λέω την επόμενη φορά πρέπει να είμαι στο μετάλλιο. Το 1994 λοιπόν, στην ηλικία 19 χρονών, συμμετέχω στο παγκόσμιο κύπελο. Με προπονητή έναν κύριο, πολύ κιόλας μπορεί να τον ξέρετε, ο οποίος είναι καθηγητής ακαδημαϊκός στο Αριστοτέλειο, Κωνσταντίνος Μπέης, ο οποίος είναι και υποψήφιος και για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και για το ΔΣ. Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητικής. Μάλιστα. Έφτασα στον τελικό, Ντίνο. Ναι. Έφτασα στον τελικό. Έχασα το χρυσό μετά από ισοπαλία που λόγω της υπερδύναμης που έπαιζα δεν το πήρα εγώ. Θα έπρεπε να το είχα εγώ. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν που ανέβηκα στο βάθρο και ήμουνα δεύτερη στον κόσμο, ναι. Όλα κύλησαν πολύ διαφορετικά για μένα και για τη ζωή μου. Αυτό το μετάλλιο μου έδωσε τη δυνατότητα. Ωραία. Να είμαι. Κάνε μία παύση. Μέλος της ελληνικής αστυνομίας. Ωραία. Κάνε μου μία παύση, επειδή είμαστε και σε ραδιόφωνο. Θα μου δώσεις 25 Βεβαίως. Με 30 δευτερόλεπτα να ακούσουμε τι ώρα είναι και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Βεβαίως. Εδώ είμαστε και πάλι, Μαρία, και σε ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Αλλά καταλαβαίνεις ότι και εμείς από αυτό ζούμε, από τις διαφημίσεις. Βεβαίως. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Για πες μας, λοιπόν. Είσαι λοιπόν στη δεύτερη θέση αυτό και μετάλλιο, λοιπόν, σου αλλάζει τη ζωή. Είμαι στη δεύτερη θέση.
Μου αλλάζει τη ζωή. Μου αλλάζει τη ζωή. Αυτό το μετάλλιο ήρθανε την επόμενη χρονιά χρυσό παγκόσμιο, γιατί εμείς οι ένστολοι κατεβαίνουμε, συμμετέχουμε στα παγκόσμια στρατιωτικά πρωταθλήματα, τα οποία, για να γνωρίζει και ο κόσμος, είναι εξίσου πολύ δυνατά όπως τα πολιτικά πρωταθλήματα, τα παγκόσμια. Οι αθλητές, όπως παραδείγματος χάρη ο Ολυμπιονίκης, ο Αλέξανδρος ο Λυκολαίδης, που είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη, που τον ξέρετε όλοι. Ναι, βέβαια. Η Ελισάβετη Μιστακίδου, που είναι από τα Γιαννιτσά, επίσης Ολυμπιονίκης, όλοι αυτοί είμαστε στα σώματα ασφαλείας και σε ενόπλες δυνάμεις. Συμμετέχουμε λοιπόν σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Η δυναμική αυτή των αγώνων είναι τεράστια. Όταν λέμε τεράστια, τεράστια. Έτσι λοιπόν ήρθε και το μετάλλιο χρυσό σε αυτό το πρωτάθλημα, ξαναήρθε πάλι άλλο μετάλλιο παγκόσμιο και πλέον η πορεία η αθλητική μου μπήκε σε ένα δρόμο πάρα πολύ καλό. Και εγώ βέβαια πείσμονα κάθε φορά για να είμαι και καλύτερη. Το έβλεπες εγωιστικά, δηλαδή βοήθησε πολύ ο εγωισμός του χαρακτήρα σου για να προχωρήσεις ακόμα περισσότερο σε όλο αυτό. Έχω μια πολύ μεγάλη δυναμική σαν χαρακτήρας, Ντίνο. Έχω έναν πολύ καλό εγωισμό. Δεν έχω τον κακό εγωισμό. Επειδή και εγώ έχω υπάρξει αθλητής. Επειδή και εγώ έχω υπάρξει αθλητής, νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Ναι, αυτό είναι νομίζω ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία. Ακριβώς. Δεν έχω πετύχει τίποτα, Ντίνο, στη ζωή μου, διαβάλλοντας, προσβάλλοντας έναν συναθλητή μου, μια συναθλήτριά μου ή κάνοντας κακό. Ποτέ. Ο οδηγός μου είναι η ειλικρίνεια, η αλήθεια, η εντυμότητα, η διαφάνεια. Πες μου λίγο, αυτό που σε ρώτησα πριν, θέλω να μου απαντήσεις. Πώς είναι να είσαι εκεί πέρα πάνω, εσύ, Μαρία? Α, ναι, σωστά. Πώς είναι, δηλαδή. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μια χαρά, ωραία κουβεντούλα κάνουμε. Απερίγραπτα τα συναισθήματα. Δεν μπορείς να περιγραφεί. Απερίγραπτα τα συναισθήματα. Δεν υπάρχει αυτή η στιγμή, αυτές οι στιγμές που νιώθεις ότι τα κατάφερες. Πρώτα για τον εαυτό σου, για την οικογένειά σου, για την πατρίδα. Η γαλανόλευκη να είναι στον ιστό. Δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να τα περιγράψω. Είναι φοβερές συγκινήσεις αυτές που μου έχει χαρίσει ο αθλητισμός. Και δεν είναι και μόνο το μετάλλιο. Ναι, μεν το μετάλλιο, αλλά είναι η διαδρομή για να φτάσεις εκεί. Είναι το ταξίδι λοιπόν, προς την Ιθάκη. Το ταξίδι, ακριβώς. Το ταξίδι είναι τόσο δύσκολο και τόσο μοναχικό. Και όταν φτάνεις να ανέβεις στο βάθρο, λες τα κατάφερα. Οι κόποι μου ανταμείφθηκαν. Είναι μοναχικό άθλημα το taekwondo. Θέλει και ο χαρακτήρας σου να είναι, πέρα από τη σωματική σου και την πειθαρχία σαν αθλητής, θέλει και πολύ καλή ψυχολογική βάση και ψυχική βάση να έχεις από πίσω. Ναι, πρέπει να κάνεις πολύ focus στον εαυτό σου και σε αυτό που θέλεις να πετύχεις, Ντίνο. Γιατί όπως πραγματικά είναι, το άθλημά μας είναι ατομικό. Εγώ βέβαια προτιμώ το ατομικό άθλημα από ένα ομαδικό, γιατί μέσα από αυτό μου δίνει δυνατότητα να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου μόνη μου. Δεν στηρίζομαι σε κάποιον άλλον. Ή ακόμα και στην επιτυχία δεν στηρίχθηκα σε κάποιον άλλον. Είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί είναι το ότι το λάθος το δικό σου το πληρώνεις εσύ. Το σωστό το δικό σου το επωφελείσαι εσύ. Ό,τι και να κάνω, είτε θετικό είτε αρνητικό, έχει αντίκτυπο σε μένα, αποκλειστικά. Και αυτό εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Μαρία, πρέπει να επιλέξω μόνη μου τη διαδρομή μου, με ό,τι κόστος είναι αυτό, ό,τι κόστος και να υπάρχει. Πρωταθλήτρια Ελλάδος λοιπόν 7 φορές, πρωταθλήτρια ένοπλων δυνάμεων άλλες 5-6, παγκόσμια, χρυσά, τρίτες θέσεις. Έχεις ψηφιστεί σε παγκόσμια πρωταθλήτρια ως η καλύτερη αθλήτρια της διοργάνωσης το 1997. Το 2006 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Taekwondo στη Σεούλ της Νότιας Κορέας βραβεύτηκες ως η πιο πετυχημένη προπονήτρια της διοργάνωσης. Κοιτώντας πίσω όλο αυτό, θα ήθελα να μου πεις ποια ήταν η καλύτερη στιγμή που σου έχει μείνει, αλλά θα ήθελα να μου πεις και ποια ήταν η χειρότερη στιγμή που σου έχει μείνει. Καλύτερη στιγμή ήταν το πρώτο παγκόσμιο μετάλλιο που κατέχθησα, βάζοντας τους στόχους που σας προείπα. Χειρότερη θα έλεγα ότι
δεν μου δόθηκε έτσι η ευκαιρία να συμμετάσχω σε μια Ολυμπιάδα. Αλλά και αυτό, δεν θα το πω χειρότερη, για κάποιο λόγο συνέβη. Για ποιο λόγο συνέβη και δεν είδαμε την Μαρία Καρπαθάκη στους Ολυμπιακούς, πιστεύεις? Επειδή τότε το άθλημα ήταν το 2000, μιλάμε τώρα, στο Σιδνεϊ, ναι. Ήταν οι κατηγορίες, εγώ έπαιζα στα 55 κιλά, ναι. Οι κατηγορίες όμως στους Ολυμπιακούς αγώνες είναι ενδιάμεσες. Ενδιάμεσες. Δηλαδή? Λοιπόν, δηλαδή η κατηγορία Ολυμπιακή είναι 57. Οπότε έπρεπε να γίνει μια επιλογή αθλητών και αθλητριών ανάλογη με τα κιλά, με τις διακρίσεις, με 1002. Εδώ θέλω λοιπόν να τονίσω ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 είναι, σου ανέφερα πριν, την Αρετή Αθανασοπούλου. Ναι. Η Αρετή λοιπόν η Αθανασοπούλου ήταν χρόνια αντίπαλός μου. Δεν θα σας πω ποιος κέρδιζε και ποιος έχανε. Ποια από τις δύο. Επιλέγει λοιπόν να πάει η Αρετή. Η Αρετή βγήκε Ολυμπιονίκης. Εγώ δεν είχα και δεν έχω, αυτό για να τα ακούσει ο κόσμος είναι πολύ διδακτικό, καμία πίκρα προς το άτομο που πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Απλά λέω δεν μου δόθηκε η ευκαιρία είτε και στην Ολυμπιάδα την επόμενη να πάω. Είναι πολλά, αν θέλεις, τα διοικητικά που δεν θέλω να αναφέρω αυτή τη στιγμή που μπορεί εγώ να μην πήγα. Όμως δεν κρατάω κακία σε κανέναν. Συμπορεύομαι στη ζωή μαζί με την Αρετή. Συνεργαζόμαστε ως προπονήτες στην εθνική ομάδα μαζί. Ναι. Συνεργαζόμαστε τώρα για το καλό του αθλήματός μας και στην υποψηφιότητά μας στο Δέλτα Σίγμα. Και δεν σου κρύβω ότι είμαστε και οικογένεια. Είναι ένας άνθρωπος που με στηρίζει και είμαι και εγώ ένας άνθρωπος που τη στηρίζω. Είναι από τις καταστάσεις αυτές. Δεν έγινε. Μαρία, είναι από τις καταστάσεις αυτές που βάζεις και υποψηφιότητα ίσως για να αλλάξεις μερικά πράγματα. Επειδή τα έχεις βιώσει και εσύ σαν αθλήτρια. Είμαι ένας άνθρωπος. Σωστά. Είμαι ένας άνθρωπος, όπως και η Αρετή, που θέλουμε τις ίσες ευκαιρίες. Θέλουμε τη δικαιοσύνη. Καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή, αυτό που προείπα πριν, ότι δεν μπορεί να είναι οι ίδιοι άνθρωποι 25 χρόνια σε ένα πόστο, κάπου μπορεί να λιωθούν, κάπου μπορεί να μην έχουν καλή κρίση στο να γίνει κάποια επιλογή σωστή. Αυτό. Και βλέπω γενικότερα και σε... Ναι, βλέπω ότι και στο ποδόσφαιρο τώρα που μου λες για τον Τάικ Βοντό και στο ΣΕΓΑΣ βλέπω πολλές κινήσεις παλαιών, ναι, και σε πολλά άλλα αθλήματα, τα οποία είναι, θα ξεχάσουμε. Αν ξεκινήσουμε να μιλάμε θα ξεχάσουμε κάποιο σίγουρα. Απλά εγώ χαίρομαι που βλέπω ανθρώπους νέους σε ηλικία και ειδικά, στο είπα και πριν, χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει τη ζωή τους, έχουν χύσει τόνους αίματος και υδρότα στα τερέν, να μπουν και να διοικήσουν, γιατί πολύ σωστά είπες, μπορεί να μην έχεις την εμπειρία την διοικητική, είναι κάτι το οποίο όμως μπορείς να το μέρα με τη μέρα να το αναπτύξεις και να κάνεις την αντιορθώσεις, γιατί θα κάνεις και λάθη σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά τουλάχιστον έχεις αυτό που λένε τη μυρωδιά του τερέν, του ταρτάν. Ξέρεις το πού πονάει ο αθλητής, τι χρειάζεται ο αθλητής. Ακριβώς. Εγώ προσωπικά, Αντίνο μου, επειδή όπως έχεις δει και το βιογραφικό μου, κατόπιν αποφάσεων του Υπουργού και γενικά διάφορων επιτροπών, είμαι μέλος στην πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή του ΕΣΚΑΝ. Βεβαίως, ήθελα να το πω και αυτό μετά. Προς Θεού, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Οπότε... Δικό, σε εισαγωγικά. Είμαι κτηματάρχης αθλητισμού στην ελληνική αστυνομία, οπότε με τα χρόνια αυτά έχω αποκτήσει κάποια διοικητική εμπειρία. Αυτό λοιπόν θέλω να το μεταδώσω και να το δώσω στην Ελληνική Ομοσπονδία Ταϊκβοντό και όσο μπορώ. Ναι, καταλαβαίνεις πως το λέω, ότι μπορεί, ας πούμε, η Μαρία Καρπαθάκη να έχει μια αλφα εμπειρία από διοίκηση, αλλά γενικότερα όταν μπαίνουν αθλητές οι οποίοι δεν έχουν, μπορεί να μην έχουν την εμπειρία, ωραία. Αλλά έχουν αυτό το feeling, έχουν το νιώθουν από το άθλημα. Ακριβώς. Και το σημαντικότερο ότι δεν είμαστε, η ομάδα του Μιχάλη δεν είναι άνθρωποι της καρέκλας. Αν δεν κάνουμε, να έρθουν οι επόμενοι που θα κάνουν. Κανένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να είμαστε παντού καλοί, Δίνο μου. Έτσι. Πρέπει να έχουμε αυτογνωσία. Έτσι. Δεν είναι όλοι για όλα. Αν σκεφτόμασταν... Αν είσαι στη χώρα μας γενικότερα, σκεφτόντουσαν όλοι έτσι, να είσαι σίγουρος ότι η χώρα μας θα ήταν ακόμα καλύτερη. Σε όλα τα επίπεδα.
Δυστυχώς είναι μια κουβέντα που η οποία και με βρίσκει και εμένα σύμφωνο, ότι έχουμε υπέροχους ανθρώπους, υπέροχη χώρα, αλλά μάλλον έχουμε λάθος ανθρώπους σε λάθος θέσεις κάποιες φορές και οι αποφάσεις που παίρνονται είναι εις βάρος των πολλών και αυτών που θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν. Ακριβώς. Ο ακριβώς όπως το είπες. Είσαι Έτσι λοιπόν ακριβώς μέλος της είναι. πρωτοβάθμιας επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου κατά πολέμησης ντόπινγκ του γνωστού ΕΣΚΑΝ, πρώην ομοσπονδιακή Ακριβώς. προπονήτρια του ΤΑΕΚ Βοντό. Είχες και μια σύντομη θητεία στην Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών, ενώ τώρα είσαι προπονήτρια του ΤΑΕΚ Βοντό της Ήμουνα. Ελληνικής Αστυνομίας και Ενόπλων Δυνάμεων. Ακριβώς. Ακριβώς. Πολλά πράγματα, ρε Και εσύ, Μαρία. Μπράβο σου. Προσπαθώ να τα Πολλά βγάλω πράγματα, όλα. ρε εσύ, Μαρία. Προσπαθώ. Προσπαθώ. Έχει μέλλον το ΤΑΕΚ Βοντό Τώρα στην είναι και. Ελλάδα? Έχει μέλλον. Έχει Έχει ταλέντα. μέλλον. Έχουμε. Έχει ταλέντα. Έχει πολύ καλούς αθλητές, αθλήτριες. Αλλά και αυτοί, εκτός από το προσωπικό κίνητρο, πρέπει και εμείς, από όποια θέση βρεθούμε, εγώ τουλάχιστον αυτό πράττω, να τους δίνουμε αυτό το ένασμα για κάτι παραπάνω. Για κάτι παραπάνω. Κάτι που θα ήθελα να πω, δεν υπάρχει το δίκαιο του ισχυρού, παρά μόνο ισχύς του δικαίου. Αυτό θέλω να πρεσβεύω. Το δίκαιο για όλους. Πολύ Το όμορφο δίκαιο αυτό για που όλους. είπες. Πολύ όμορφο αυτό που είπες. Ναι, θα ξαναπώ, δεν υπάρχει δίκαιο του ισχυρού. Δεν μπορεί ο ισχυρός να έχει δίκαιο. Όμως η ισχύς του δικαίου είναι αυτό που με ακολουθεί. Θέλω δικαιοσύνη, Ντίνο. Θέλω ίδιες ευκαιρίες για όλους. Και αυτό θέλω να προσπαθήσω να κάνω. Και εύχομαι με όλα τα παιδιά να το καταφέρω. Με όλα τα παιδιά. Είτε από την Ομοσπονδία, είτε με τις ένοπλες δυνάμεις, είτε με την Εθνική Ομάδα των Κοφών, είτε με ό,τι έτσι καταπιάνομαι, προσπαθώ να είμαι δίκαιη. Έχετε πολλούς πάντως. Έχουμε πολλούς βορειολαδίτες με επιτυχίες. Μαρία, έτσι δεν Πάρα είναι? πολλούς. Πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Πρώτα απ' όλα, δύο παιδιά αυτή τη στιγμή είναι στην Ολυμπιακή Ομάδα και από το βήμα που μου δίνεις, θέλω να ευχηθώ, γιατί κάνει μια μεγάλη προσπάθεια η Ολυμπιακή μας ομάδα αυτή τη στιγμή. Σε διάφορες, κάνει κάποιες προετοιμασίες τώρα προκειμένου να συμμετάσχει στην Ολυμπιακή πρόκριση, να έχουμε μια εκπροσώπηση στο Τόκιο. Δύο-τρία παιδιά είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε, από τους τέσσερις αθλητές, οι τρεις είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε γενικότερα πολύ καλό ΤΑΕΚ Βοντό. Και από το βήμα λοιπόν που μου δίνεις, θέλω να ευχηθώ και στην Ολυμπιακή Ομάδα κάθε επιτυχία. Με το καλό να πάρουν τα παιδιά την πρόκριση και να έχουμε μια εκπροσώπηση. Θα έχουμε μια εκπροσώπηση, λες, στο Τόκιο? Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε. Θέλω να Μακάρι. Ελπίζω ότι θα έχουμε. Εύχομαι και στους προπονητές, τον κύριο Αλμασίδη από την Κοζάνη και τον κύριο Ζινέλη από την Αθήνα, κάθε επιτυχία σε αυτό το δύσκολο έργο που καλούνται να αντιμετωπίσουμε τα παιδιά. Μαρία, δεν ξέρω, θα ήθελα να βάλεις έτσι τον επίλογο, δεν ξέρω αν θα ήθελες να συμπληρώσεις κάτι άλλο, δηλαδή πραγματικά πέρασε απίστευτα γρήγορα η ώρα μου, δεν έχω καταλάβει, αλήθεια σου λέω. Ελπίζω να πέρασες και εσύ καλά μαζί μας. Τέλεια. Τέλεια, χαίρομαι, και χαίρομαι. Θα κάνουμε και ένα, όταν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, με θα μεγάλη μου, να με μεγάλη κάνουμε μου, και από κοντά. με μεγάλη μου χαρά θα να σε φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο και να φέρουμε και την άλλη την παγκόσμια πρωταθλήτρια κοινή γνωστή μας, αν είναι εδώ. Γιατί να είναι και αυτή μαζί μας εδώ. Τη Μαργαρίτα, βέβαια. Την Μαργαρίτα την Μιχαηλίδη. Τη Μιχαηλίδη, συγγνώμη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Η Μαργαρίτα είναι και συνάδελφός μου. Είμαστε μαζί στην υπηρεσία. Είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος. Πολύ καλή αθλήτρια. Επίσης και ο μπαμπάς της γυμναστής στη Βόρεια Ελλάδα. Σου είπα, τον κύριο Χρήστο τον είχα και καθηγητή στο σχολείο και τον είχα και προπονητή στο ποδόσφαιρο με μια ομάδα που είχαμε κάνει τότε στο σχολείο. Ήταν πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραίος τύπος. Εντάξει. Τον αγαπώ, τον κύριο ακριβώς, Χρήστο. Ακριβώς. Εγώ, τελειώνοντας, θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά. Ευχαριστώ και όλους τους ακροατές της Θεσσαλονίκης που... Τώρα που είπες ακροατές, συγγνώμη αν λίγο, κούρασα, συγγνώμη. Όχι, αυτό θέλω να σου πω, συγγνώμη, δεν το είδες τώρα με την κουβέντα. Μου έχουν έρθει 4 μηνύματα από φίλους και πέρα από το ότι μου δίνουν συγχαρητήρια και σου εύχονται καλή επιτυχία στις εκλογές. Τους ευχαριστώ από καρδιάς.
Και οι περισσότεροι έχουν μείνει λίγο σε ένα στυλ wow, το τι έχεις πετύχει, και φυσικά μένουν τα συγχαρητήρια που σου δίνουν. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τους ευχαριστώ από καρδιάς. Γενικά ευχαριστώ εσένα προσωπικά. Σε ευχαριστώ. Που με ανακάλυψες. Που με ανακάλυψες. Είναι δικιά μου η τιμή. Είναι δικιά μου η τιμή να ήμουνα, που είμαι μαζί σας. Επιφυλάσσομαι στο μέλλον να τα ξαναπούμε. Και γιατί όχι να έρθω και Θεσσαλονίκη με μια ομάδα πολύ δυνατή, να μιλήσουμε και σε παιδιά εκεί. Βεβαίως. Μαζί με και με τις Ολυμπιονίκες που βεβαίως, είναι από πάνω. Βεβαίως. Γιατί όχι να κάνουμε και μια ημερίδα. Είμαστε εδώ σαν Λίμπερο 107,4. Ειλικρινά σου μιλάω, το δεσμεύω στον αέρα ότι ό,τι θέλεις εδώ είμαστε. Θέλουμε τις κινήσεις και να τις προωθήσουμε και να τις προβάλλουμε. Και ό,τι μπορούμε να συμβάλλουμε σε οτιδήποτε, με μεγάλη μας χαρά. Και ειδικά προσωπικά εγώ σου μιλάω με μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και εγώ από τη μεριά μου δεσμεύομαι στον αέρα. Οτιδήποτε έχει να κάνει για την πρόοδο του αθλητισμού, για την πρόοδο των παιδιών, γενικά του κοινωνικού συνόλου, θα με βρείτε σύμμαχο. Τέλεια. Σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε λέγεται αθλητικό, είτε λέγεται το επαγγελματικό μου, σαν αστυνομία. Οτιδήποτε είναι αυτό, είμαι σύμμαχος. Μαρία, σε ευχαριστώ. Μαρία μου θα πω, και με συγχωρείς για την οικειοποίηση, αλλά μου και Ντίνος μου. Έτσι, σε αισθάνθηκα πολύ, ήρθαμε πολύ, ωραία χημία βγάλαμε στον αέρα. Χάρηκα πάρα πάρα, πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ και εγώ. Εύχομαι καλή επιτυχία για τις αυριανές εκλογές. Στείλε μου ένα μήνυμα να μου πεις τι έκανες. Βεβαίως. Θα χαρώ να έχεις καλά αποτελέσματα και εκεί. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μου σε όλους. Να είσαι καλά, Μαρία αγαπώ μου. Αγαπώ Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά. Σε περιμένουμε. Αγαπώ. Σε περιμένουμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου. Γεια χαρά.